Εκτεταμένες είναι οι ζημιές που έχουν γίνει σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου, κυρίως τις ορεινές, εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Την κήρυξη των Δήμων Κόνιτσα, Ζαχορίου, Μετσόβου, Φιλιατών, Ιγουμενίτσα, Πάργα, Βορείων Τζουμέρκων, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εισηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με γρήγορες διαδικασίες οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τις έντονες και συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις. Ήδη με προηγούμενη απόφαση έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές ενότητες Πέτα και Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Την ανακοίνωση του αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έκανε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις για τις πρώτες παρεμβάσεις άρσης καταπτώσεων στο κεφαλοχώρι της Κόνιτσας, στο ανθοχώρι του Μετσόβου, στον Βάρδα ποταμό και στις περιοχές Κάψαλα Άρτας, Ρετσιανά, Καστανιά Άρτας, Βούρμπιανη Ανήλιο. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι ζημιές, εκαθιζήσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πρανών και υπερχιλής ποταμών έχουν προκληθεί σε όλη την Ήπειρο. Οι μεγαλύτερες όμως αφορούν τις ορεινές περιοχές, καθώς εκτός των άλλων, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, οι χιονοπτώσεις έχουν περιοριστεί σε λίγες μόνο βουνοκορφές. Την ίδια ώρα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το οποίο από σήμερα το απόγευμα στην Δυτική και Βαθμιά στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις από θυελώδεις ανέμους εντάσσεων 7 με 8 μποφόρ. Ήδη η Ήπειρος έχει αρχίσει να επηρεάζεται, ενώ τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από αύριο Τρίτη το απόγευμα. Από την Τετάρτη, ωστόσο, προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, παγετός θα αναμένεται να σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου εφιστά την προσοχή των συναρμοδίων φορέων και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Μάλιστα, αναφορικά με την πτώση της θερμοκρασίας, στις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιάσει κατακόρυφη μείωση έως και 15 βαθμών περίπου, σύμφωνα με ανάρτηση του καθηγητή μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προέδρου της ΔΕΙΑΗ Αριστίδη Μπαρτζόκα. Με αφορμή, μάλιστα, τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, με το θερμόμετρο, μάλιστα, κατά την χθεσινή ημέρα στον μετεωρολογικό σταθμό του Πανεπιστημίου να κυμαίνεται από 12,5 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ο κύριος Μπαρτζόκα σημειώνει πως οι 19 βαθμοί δεν αποτέλεσαν ρεκόρ, αφού στο παρελθόν ως περιοχή έχουν καταγραφεί και 20 βαθμοί τον Ιανουάριο, αλλά και κατά τη διάρκεια των αλκιονίδων ημερών, τις οποίες φέτος δεν έχουμε δει. Σύμφωνα με τον κύριο Μπαρτζόκα, οι 19 βαθμοί που σημειώθηκαν κατά την χθεσινή ημέρα οφείλονται στους νοτιάδες που έφτασαν στην περιοχή μας από την Αφρική, νοτιάδες που έφεραν και τις σημερινές βροχές, ωστόσο από την Τρίτη το απόγευμα θα επικρατήσουν βορδιάδες, οι οποίοι σε 4-5 ημέρες θα έχουν ρίξει τη θερμοκρασία κατά 15 βαθμούς περίπου.